Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εφαρμογή Sketchbook, μια εφαρμογή σχεδίασης και ζωγραφικής, πιο προχωρημένη όμως, και την οποία είναι δωρεάν, είναι της εταιρεία Autodesk, είναι η εταιρεία που φτιάχνει και το AutoCAD, υπάρχει για Android και για iOS, θα την ανοίξω λοιπόν εγώ από εδώ. Θέλω να πούμε ότι αυτές οι σχεδίασης, λειτουργούν καλύτερα αν έχουμε μια πένα αφής και ακόμα καλύτερα αν έχουμε μια ενεργή πένα αφής όπου με την πίεση που θα κάνουμε πάνω στην οθόνη θα αλλάζει και η ένταση της γραφής μας. Για να καθαρίσω λοιπόν εγώ το σχέδιό μου από εδώ με το κουμπάκι να κάνω ένα νέο σχέδιο Και εδώ έχουμε αριστερά την εργαλειοθήκη με τα διάφορα μολύβια, όπου έχει διάφορες ρυθμίσεις, μέγεθος και opacity, οπά, δηλαδή η διαφάνειά του. Μπορώ να αλλάξω το μέγεθος και από εδώ, να αυξήσω το μέγεθος έτσι και εδώ, να μειώσω ή να αυξήσω τη διαφάνειά του. Έχει και άλλα είδη από πένες και μολύβια, βλέπουμε εδώ πέρα αριστερά. Αυτά μάλλον θα σβήνουν με κάτι. Ας βάλω την κλασική λοιπόν κλασικό μολύβι. Από εδώ αλλάζω το χρώμα κάθε φορά από εδώ δεξιά. Μπορώ να επιλέξω είτε με αυτόν τον τρόπο με RGB είτε ένα έτοιμο χρώμα. Με αυτό το εργαλείο κάνω επιλογές. Ας κάνω λοιπόν μια τετραγωνική επιλογή. Και έτσι όταν έχω κάτι επιλεγμένο είμαι στα όρια της επιλογής μου. Μπορώ να αφαίρεσω την επιλογή από εδώ. Με αυτό το εργαλείο κάνω διάφορους μετασχηματισμούς όπως να κάνω εδώ παραμόρφωση, να κάνω οριζόντια ή κάθετη αναστροφή. Εδώ κάνω αίρεση και με αυτό το, το ντάν το αποθηκεύω την αλλαγή μου. Υπάρχει ο κουβάς γεμίσματος αλλά... Όταν έχω μια κλειστή περιοχή, μπορώ να γεμίσω με ένα άλλο χρώμα, αλλά θα πρέπει να προσέξω να έχω την, να κοιτάξω να έχω την ανοχή σε ένα επίπεδο το οποίο να μου επιτρέπει να γεμίσω σωστά, αν το κάνω δηλαδή στο δείξω κάπως διαφορετικά. Αν κάνω τώρα με πολύ μεγάλη ανοχή, βλέπετε γεμίζει όλη η περιοχή, άρα κάνω ανέρεση και μειώνω την ανοχή για να γεμίσω εκεί που θέλω. Υπάρχει ο χάρακας, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μπορώ να το μετακινώ και να κάνω πάνω εδώ γραμμές ευθείες ή να έχω ένα καμπυλωτό χάρακα ή χάρακα σε σχήμα έκλειψης και να κάνω εδώ γραμμές πάνω στο χάρακα. Με αυτό το εργαλείο κάνουμε κάποιους τομείς, δηλαδή για συμμετρικά σχέδια, οπότε χωρίζω εδώ σε τέσσερα τέσσερις περιοχές και αν σχεδιάσω κάτι σε μία πάει σε όλες. Εδώ βάζω κάποια έτοιμα σχήματα τετράγωνους κύκλους ευθεία με αυτό το εργαλείο μπορώ να εισάγω μια, ένα σχήμα, μια εικόνα από τη συσκευή μου. Για δούμε λοιπόν. Βάλω μια εικόνα ή κάποιο άλλο σχέδιο. Να το περιστρέψω. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό προστέθηκε ως νέο επίπεδο εδώ δεξιά. Μπορώ να κρύψω ένα επίπεδο και κάνοντας πάνω άγγιγμα να διαγράψω το επίπεδο και με αυτό το κουμπάκι βάζω νέα layers, νέα επίπεδα τα οποία μπορώ και στη βάζω δεξιά αριστερά. Και με το κουμπάκι αυτό κάνω γράφω κείμενο, διαλέγω χρώμα και διάφορους άλλους παραμέτρους. Και μια πολύ ενδιαφέρον λειτουργία, με το κουμπάκι αυτό κάνω καταγραφή της σχεδίασης, κάνω δηλαδή ένα time-lapse βίντεο καθώς σχεδιάζω δηλαδή καταγράφεται και αυτό μόλις πατήσω εδώ θα αποθηκευτεί στη συσκευή μου ως βίντεο. Το βάλω λοιπόν εδώ στο λήψεις. Και όταν τελειώσουμε λοιπόν από εδώ μπορούμε να κάνουμε διαμοιρασμό, να αποθηκεύσουμε στη συσκευή το βάλω λοιπόν να το αποθηκεύσω σε μορφή εικόνας ή μπορώ να κάνω διαμοιρασμό σε άλλη εφαρμογή της συσκευής μου. Αυτά λοιπόν για το Sketchbook, μια πολύ ενδιαφέρον εφαρμογή για σχεδίαση και ζωγραφική.